Με το φακό του Καλλινοζιούς βρισκόμαστε έξω από το Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας εδώ του Δήμου, όπου γίνεται μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση σε λίγο. Έχουμε όμως τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον καθηγητή αρχαίων ελληνικών, David Roelsen. Ροεσέλ, με διορθώνει ο Γιώργος Χατζημάλης, ο οποίος θα μας βοηθήσει και πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Είμαι ένας καθηγητής αρχαία ελληνικά. Αρχαία ελληνικά. Προσπαθώ με τα νέα ελληνικά. Εντάξει. Μια χαρά τα λέτε. Ναι, μια χαρά, μια χαρά για μένα. Για πείτε μας για αυτό το βιβλίο που σήμερα θα ακούσουμε. Ένα λεπτάκι. Ναι, παρακαλώ. Πήγαμε 3-4 χρόνια πριν. Το 2019. Ναι, εντάξει. Με δύο φοιτητρίες και είχαμε το βιβλίο και διαβάσαμε τις σελίδες εδώ. Και είναι σημαντικό για μας και τώρα είναι σημαντικό να είναι μία μετάφραση στα ελληνικά αυτό το βιβλίο. Εδώ στο Καλλινό. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και θα είναι και πολύ ωραίο. Ναι. Δεν είμαι σίγουρα ένας ξένος να καταλαβαίνει τον ίσο τόσο γρήγορα. Μα είναι... Διαβάζοντας το βιβλίο, θα το καταλάβει πολύ καλύτερα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Έλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να προσθέσω το εξής, ότι ο κύριος David Roelsen είναι η αιτία που έγινε γνωστό αυτό το συγγραφικό ζευγάρι σε μας, ερχόμενος το 19 με τις δύο φοιτήτριές του, διεξάγοντας έρευνα για την ζωή του συγγραφικού ζευγαριού αυτού στην Κάλυμνο. Και το χρωστάμε και γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί δηλαδή η σημερινή εκδήλωση οφείλεται εμπολής έτσι, στον καθηγητή. Ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Για πείτε μας και αρχαία ελληνικά τώρα, λίγα. Πείτε μας. Εντάξει. Λίγο. Περιμένω. Maybe μετά. Μετά. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, οι δύο φοιτήτριες, οι οποίες συνόδευαν τον καθηγητή και ήταν η αιτία που έγινε γνωστό αυτό το βιβλίο. Το όνομά σας? Your name? Jamie Walters. Shiloh Previty. Είναι χαρούμενος που βρίσκονται στην Κάλυμνο. Are you happy to be on the island? I'm very happy to be on the island once again. Yes, of course. Και πολύ, χαιρόμαστε πολύ που ήταν η αιτία να γίνει αυτό, να γίνουν οι συγγραφείς γνωστοί και να μάθουμε και για το βιβλίο. We are very happy that you have been part of the reason for today's presentation. Yeah. Thank you so much for having us. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. It's our pleasure. Να περάσετε πολύ όμορφα στην Κάλυμνο. We hope you have a wonderful time on our island. Yeah. Same to you. Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον εκδότη, τον κύριο Νόντα Παπαγεωργίου, το είπα σωστά, το μετέχνιο εκδότης. Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ γιατί είσαστε η αιτία αυτό το βιβλίο να εκδοθεί, να το πάρουμε στα χέρια μας και να γίνουμε κι εμείς γνώστες για το ότι αυτοί οι άνθρωποι έζησαν εδώ στην Κάλυμνο τη δεκαετία του 50. Ναι, με πολύ μεγάλη χαρά εκδώσαμε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι ένα βιβλίο καταρχήν πολύ όμορφα γραμμένο, που δίνει σε αυτό που θα το διαβάσει την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 50 σε μια Κάλυμνο που δεν έχει φυσικά καμία σχέση με τη σημερινή. Βέβαια, δύσκολα χρόνια τότε. Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν εδώ σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο με τα παιδιά τους και γράφει η Σάρμιαν Κλίφτ με έναν πολύ ωραίο τρόπο, με μια πολύ ωραία αφήγηση, περιγράφει τη ζωή. Ποιο σας το πρότεινε σας αυτό το Το εντοπίσαμε ότι κυκλοφόρησε, επανεκδόθηκε πρόσφατα στα αγγλικά και αυτό και το επόμενο, που, γιατί φύγανε από εδώ και ζήσανε στην Ίδρα μετά αρκετά χρόνια. Και το επόμενο θα το εκδώσουμε του χρόνου.
τα εντοπίσατε μέσα από τους συνεργάτες που έχουμε στο εξωτερικό και αμέσως τα πήραμε τα δικαιώματα. Είναι πολύ γνωστός. Ναι, και ναι, ναι, και εκδίδουμε πολλά βιβλία μεταφρασμένα και έτσι το δεσμεύσαμε και το μεταφράσαμε αμέσως. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα σας παρουσιάσουμε και τη μεταφράστρια του βιβλίου, την κυρία Φωτεινή Πίπη. Καλώς ήρθατε στην Κάλυμνο. Καλώς σας βρήκα. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, τι αισθανθήκατε για το νησί μας? Καταρχάς αισθάνθηκα ότι γνώρισα την Κάλυμνο, την οποία δεν την ήξερα, δεν είχα ξαναέρθει. Σήμερα έρχομαι πρώτη μέρα. Και μπορεί να τη γνώρισα μέσα από τα μάτια μιας ξένης εντός εισαγωγικών. Και της δεκαετίας του 50. Γνώρισα την Κάλυμνο της δεκαετίας του 50. Αλλά την αγάπησε τόσο πολύ εκείνη την Κάλυμνο, ναι, που ναι, με έκανε να την αγαπήσω και εγώ και να το μεταφράσω όσο καλύτερα μπορούσα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι νεότεροι δεν ξέρουμε την δεκαετία του 50 πώς ζούσαν οι Καλύμνοι. Ακούμε. Μέσα από το βιβλίο θα μάθουμε ακριβώς. Εντελώς. Το ρυθμό του νησιού, ναι, πώς έφευγαν οι σφουγγαράδες, πώς τους περίμεναν και πώς... Ναι, τα πάντα. Αποδιηγήσεις. Εσείς με αυτή τη μετάφραση που κάνετε, τι αισθανθήκατε για την Κάλυμνο? Αισθάνθηκα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω. Ναι. Θα μείνετε να την περιληφθείτε? Θα μείνουμε 2-3 μέρες ακόμα, ναι. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Και εγώ. Καλώς ήρθατε στην Κάλυμνο. Ο πρέσβης της Αυστραλίας, Αθανάσιος Σπύρου. Καλά. Χαίρο πολύ. Τι όμορφη μέρα που μας οργανώσατε. Φανταστικά. Τέλειος καιρός. Σας αρέσει η Κάλυμνο? Φανταστικά πλάνα. Πανέμορφο νησί. Και το νησί της καρδιάς της Αυστραλίας. Έτσι δεν είναι? Χτυπάει πολύ. Πολύ που τα ακούμε, γιατί έχετε πάρα πολλούς Έλληνες στην Αυστραλία. Βέβαια. Εννοείται. Στο Ντάρουιν. Μη συζητάτε, είναι μια δεύτερη Κάλυμνος. Βέβαια. Ναι, το Darwin είναι δικό μας. Έτσι. Θέλουμε τώρα να μας πείτε για τη συγγραφέα που έγραψε αυτό το υπέροχο βιβλίο για τους δίτες της δεκαετίας του 50. Μάλιστα. Η Σάρμιαν Κλίφτ είναι πολύ γνωστή βέβαια στην Αυστραλία. Και ο άντρας της επίσης. Και εγώ που σπούδασα λογοτεχνία ήξερα και το γιο της που ήταν μεγάλος ποιητής της Αυστραλίας. Δηλαδή ήταν μια οικογένεια πολύ... φημισμένη, πρικισμένη σε αυτό το τομέα. Αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα προφανώς. Αυτό τα δείχνουν και τα έγγραφά της, αυτά που έγραψε. Και ήταν μια γυναίκα η οποία πέρασε τις καλύτερες μέρες εδώ πέρα. Στην Ελλάδα, στην Κάλυμνο. Ήταν οι καλύτερες της μέρες. Έγραψε τα καλύτερα της τα βιβλία. Και αυτό εδώ πέρα συγκεκριμένο το βιβλίο που γιορτάζουμε σήμερα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί είναι εγκάρδιο, είναι προσωπικό και δείχνει μια αγάπη ιδιαίτερη του ξένου προς την Ελλάδα και προς την Κάλυμνο συγκεκριμένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε έναν πρέσβη στην Αυστραλία τόσο προσινή, ευχάριστο. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Να είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ πέρα, στη γενέτειρα. Βεβαίως. Είναι κάτι ιδιαίτερο για μας. Δεν είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε πιο νωρίς με το COVID, δυστυχώς. Αλλά αυτή τη φορά μόλις μας αφήσανε και βγήκαμε έξω, ήρθαμε οικογενειακώς για να το δούμε τον τόπο. Θα μείνουμε 2-3 μέρες. Ωραία. Και βέβαια, έχουμε και θα γυρίσουμε και γύρω για να γνωρίσουμε, γιατί δεν μπορώ να δείξω το πρόσωπό μου εγώ στην Αυστραλία χωρίς να περάσω από την Κάλυμνο, έτσι δεν είναι? Θα σας περάσουν οι ιερά εξέτες. Ακριβώς. Πήγες εδώ, πήγες εκεί και πρέπει να τα ξέρω. Πρέπει να πάτε και στο βαθύ. Εντάξει, έγινε. Με τα χαράς. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να πούμε. Καλό καλοκαίρι. Τιμή μας να σας έχουμε στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου «Το τραγούδι της Γοργόνας», όπως την διοργανώνει ο Δήμος μας με τις εκδόσεις Μετέχνιο και με τη συνεργασία του βιβλιοπωλείου Πάπυρος. Θα παρακαλούσα την κυρία Αντιδήμαρχο για έναν κυρία Ρένα Μαγκάκη για έναν σύντομο χαιρετισμό. Σας καλωσορίζουμε στην Κάλυμνο με ιδιαίτερη χαρά και ευχόμαστε ολόψυχα καλή διαμονή στο φιλόξενο και όμορφο νησί μας. Δυστυχώς, όπως ήδη γνωρίζετε, ο κύριος Δήμαρχος των Αθήνων τον απαρεμπεθεί στη σημερινή εκδήλωση λόγω αδιαθεσίας και σας μεταφέρω την εκτίμησή του και τις εγκάρδιες προσωπικές ευχές του για μια ξέχαστη διαμονή στο νησί της Καλύμνου. Όλοι εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το σκοπό αυτό. Κύριε Πρέσβη, βρίσκεστε στην Καλύμνου.
Το νησί το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει μεγάλη συχνότητα στην Αυστραλία. Περισσότεροι από 5.000 στο κάτω της βόρειας Αυστραλίας, 3.000 τουλάχιστον στο Σίδνεϊ και μικρότερο αριθμό καλλιεργείων θα βρείτε διασκορπισμένους στις περισσότερες γωνιές της. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει ιδιαίτερη σχέση της Καλλίνου με τη χώρα που εκπροσωπείτε. Μία σχέση που έχει ως συνδετικό κρίκο τους Καλλίνους που ζουν, μεγαλουργούν, προοδεύουν στην Αυστραλία σε όλους τους τομείς. Στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιχειρήσεις. Και είμαστε ευγνώμονες, γιατί φιλόξενη αυτή η χώρα σε δύσκολες, σκληρές εποχές για αυτό το νησί, άρχισε να δέχεται χιλιάδες μετανάστες από το 1955 μέχρι και σήμερα. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, η αγκαλιά της ήταν τόσο ζεστή που έδωσε όθηση στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, που όπως θα έχετε διαπιστώσει ήδη, η Κάλυμνος αποτελεί μια οργανωμένη κοινωνία που δεν διαφέρει σε τίποτα ως προς τα χαρακτηριστικά της από μια σύγχρονη πόλη. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που σήμερα γίνεται η παρουσίαση ενός σπουδαίου βιβλίου από μια μεγάλη Αυστραλή συγγραφέα, η οποία εισήχθη στο Media Hall of Fame, κάνοντας την Κάλυμνο για ακόμα έναν λόγο παγκοσμίως γνωστή. Βιβλίο που αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας αξιολογότατων ακαδημαϊκών και επιστημόνων που έχουμε τη τιμή να τους έχουμε κοντά μας σήμερα σε μια εκδήλωση υψηλού κύρους και ενδιαφέροντος. Το συγγραφικό ζεύγος της Άρμαν Κλίφ και του συζύγου της Τζορτζ Τζόνστον αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο καταστάσεις και βιώματα αναδεικνύοντας τη ζωή του νησιού την εποχή εκείνη. Ευχαριστούμε θερμά τους αξιόλογους ομιλητές που είναι βέβαιο ότι θα μας μεταφέρουν με το πιο γραφειρό τρόπο στα όσα αποτύπωσε η συγγραφέας μέσα από το βιβλίο της στο τραγούδι της Γοργόνας. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον πολύτιμο και ακούραστο συνεργάτη του Δημάρχου, κύριο Γιώργο Χατζημάλη, που όπως σχεδόν κάθε φορά, όποτε χρειαστεί, είναι η ψυχή πολλών εκδηλώσεων των κεντρώνων στο νησί και είναι η ψυχή και της σημερινής εκδήλωσης. Γιώργος, ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν τις δεκαετίες του 50, η Αυστραλή συγγραφέας Charmian Clift, μαζί με τον σύζυγό της επίσης συγγραφέα George Johnston, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη ζωή της πόλης. Έφυγαν από τον Γκρίζο με τα πολεμικό Λονδίνο για να έρθουν στην Ελλάδα με τα δύο παιδιά τους και έτσι γράφουν μηχανές τους. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην Κάλυμνο, σκοπεύοντας να ζήσουν απλά, να αφοσιωθούν στη συγγραφή μακριά από τον θόρυβο της μεγαλύτερης. Έμειναν στο νησί σχεδόν 8 μήνες, από τον Δεκέμβριο του 1954 ως τον Ιούλιο του 1955. Το αποτέλεσμα της παραμονής του εκεί είναι το τραγούδι της Γοργόνας. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ομιλητές παρουσιαστές. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη παρουσιάστριά μας, που είναι η κυρία Νάντια Βίλνεϊ, ιστορικός και επίσημη βιογράφος της Charmian Clift. Δεύτερη κατά σειρά είναι η κυρία Φωνή Λίδη, μεταφράστρια του βιβλίου. Στην συνέχεια έχουμε την κυρία Jamie Waters, κάτοχος μάστερ καλών τεχνών. Στη συνέχεια έχουμε την Shiloh Prefiti, κάτοχος μάστερ αγγλικής γλώσσας. Και τέλος έχουμε τον κύριο Έλλην Ρόισελ, καθηγητή αρχαίων ελληνικών του Πανεπιστημίου Στοκχόλμ στο New Jersey. Απλά να ενημερώσω ότι το 2019 η τελευταία τριάδα είναι η αιτία που τουλάχιστον εγώ προσωπικά έμαθα για το συγγραφικό ζευγάρι, διεξάγοντας έρευνα στο νησί μας για να συλλέξουν πληροφοριακό υλικό σχετικά με το συγγραφικό ζευγάρι. And our special thank Kyrios Yorgos Hatzismalis, head of the Municipal Tourism Office, for his kindness and hospitality. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Δήμο του Καλλινίου για την πρόσκληση σε αυτή την παρουσίαση και κυρίως τον κύριο Γιώργο Χατζημάλη, υπεύθυνο του Γραφείου Τουρισμού για την ευγένεια και τη φιλοξενία του. My initial interest in Charmian Clift was not in her as a writer, but in her as a person. Από την πλευρά του
φέτος στις γιορτές του νησιού, τα Χριστούγεννα, τις Αποκριές, το Πάσχα, καθώς και τους γάμους, τις βαφτίσεις, αλλά και τα ξέφρανα γλέντια πριν την αναχώρηση των καλλιτών. Έχει στο μυαλό τους τη σκέψη να ξεφύγουν από τους φρενήρες ρυθμούς της Μεγαλούπολης και έχοντας επισκεφτεί την Ελλάδα σε κάποιες διακοπές τους, αναγνωρίζουν στην Κάλυμνο έναν ιδανικό προορισμό. Η ιστορία των Σπουγκαράδων θα τους δώσει πλούσιο υλικό για τη συγγραφική τους δραστηριότητα, ενώ παράλληλα η Κάλυμνος μπορεί να προσφέρει μια πιο ανθρώπινη ζωή για τα μικρά παιδιά τους. Η ίδια η Κλίφτ γράφει: είχαμε μπουχτίσει πολιτισμό και άσφαλτο και τηλεόραση. Είχαμε χάσει τα πατήματά μας και νιώθαμε ένα κενό που δεν μπορούσαμε με τίποτα να αναπληρώσουμε με υλικές επιτυχίες. Είχαμε έρθει στην Κάλυμνο για να αναζητήσουμε μια πηγή, ένα θαύμα ή ένα σημάδι, να σιγουρευτούμε για την ανθρωπιά μας. Έτσι λοιπόν φτάνει εδώ το Δεκέμβριο του 1954 και η οικογένεια θα μείνει εδώ στο καλοκαίρι του 1955. Το βιβλίο, το τραγούδι της Ζωγόνας, το γράφει έστω το οριστικοποιεί το καλοκαίρι του 1955, λίγο πριν φύγει από το νησί, αποτυπώνοντας τους πλούσιους εμπειρίες μήνες που έχουν μεσολαβήσει. Από τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια και τις Απόκριες και την Πρωτομαγιά, ως τη Σαρακοστή και τον Πάσχα, τα Ψυχοσάββατα, τα Κόλλημα, τα Προξενιά και τους Γάμους και τα Βαφτίσια, τα Τσουρμαρίσματα και τα Αποκινήματα, τον Αγιά και τον Κλείδωνα και την καλοκαιρινή Ρασόνη που απλώνεται στο νησί όταν φεύγουν οι Σπουγκαράδες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κλίφτ γράφει περίπου 10 χρόνια πριν κυκλοφορήσει το τραβευμένο ντοκιμαντέρ για την Κάλυμνο του Βασίλη Μάρου, το οποίο κυκλοφόρησε το 1963 και μέσα από το οποίο αναδείχθηκε βεβαίως και το τραγούδι Τριλαντά σε όλο τον κόσμο, του Παντελή Κοινή. Γράφει λοιπόν σε μια εποχή που η Κάλυμνος είναι ένας ακόμα πιο άγνωστος, πιο εξωτικός τόπος. Μια εποχή που τα σπουγκαράδικα πηγαίνουν ακόμα στους πάγκους της Βόρειας Αφρικής για σπουγκάρια και τα βάρκα διακούνησαν 7 μήνες, από μετά το Πάσχα μέχρι μετά το Ειρηνίδη. Η εποχή που οι σπουγκαράδες βοηθούν ακόμα με τα σκάφαντα και άλλοι οι τυχεροί γυρίζουν αντιμελείς, άλλοι γυρίζουν παραλυμμένοι από την όσο δοτικό και άλλοι δεν γυρίζουν καθόλου. Είναι μια εποχή που οι Καλλινοί, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες, λαχταρούν να φύγουν από τη μικρή πατρίδα, να μεταναστεύσουν σε άλλες μεγάλες χώρες, σε μεγάλες υπήρους, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Άρα, όσο αλόκοτη και εξωτική φαντάζει η Κάλυμνο στα μάτια της Κλίφτ, άλλο τόσο αλόκοτη και εξωτική φαντάζουν στα μάτια των τόπιων του τη Δόη Αυστραλέζη, που ακολούθησαν την αντίθετη πορεία και βρέθηκαν στην Κάλυμνο. Άγνωστη και εξωτική, ωστόσο, ήταν η Κάλυμνο και για μένα, καθώς δεν είχα έρθει ποτέ στο νησί μέχρι σήμερα και δεν γνώριζα πολλά πράγματα για τον τόπο. Ίσως αυτό ήταν και το πρώτο σημείο ταύτισής μου με τη συγγραφέα και ένας από τους λόγους που με συνεπήρε τόσο πολύ το βιβλίο της. Έκανα άφθονη έρευνα, κυρίως διαδικτυακή, για να μπορέσω να γνωρίσω και να νιώσω το κλίμα και το πνεύμα και την ψυχή της Καλλίνης, εκείνης της εποχής ιδίως, για να μπορέσω να αποδώσω το κείμενο όσο καλύτερα μπορούσα. Επιπλέον, σε πολλά σημεία χρειάστηκε όχι απλώς μετάφραση, αλλά αποκρυπτογράφηση, καθώς συλλήφθηκαν από τίποτα κάποια καλλίνικα ονόματα, τοπονίμια, λέξεις, φράσεις, στη λατινική αλφάβητο, όπως τα άρπηγε εκείνη στα αυτιά της. Και συνεχώς έπρεπε να αποκωδικοποιηθούν για να φτάσουν στην πραγματική ελληνική λέξη. Σε αυτή την αποκωδικοποίηση και στο να γνωρίσω την ψυχή της Καλλίνου, με βοήθησαν ορισμένοι συμπολίτες σας και θέλω να τους αναφέρω και να τους ευχαριστήσω. Πρώτα απ' όλα στην αγαπητή φιλόλογο Άννα Πάο, που είχα την τύχη να την γνωρίσω διαδικτυακά σε ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής, και όταν τη ζήτησα τη βοήθειά της μου την πρόσφερε απλόχερα. Άννα, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για τη βοήθειά σου. Ο οποίος με είχε ήδη βοηθήσει, χωρίς να το ξέρει, με τα υπέροχα κείμενά του που τα είχα εντοπίσει και τα είχα διαβάσει στο διαδίκτυο, κυρίως στη σελίδα www.kalimnosnews.gr. Κύριε Χιλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Τέλος, ο κύριος Χιλάς με έφερε σε επαφή με τον αγαπητό Γιώργο Χατζησμάκη, ο οποίος εμπνεύστηκε και διοργάνωσε και συντονίζει τη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου εδώ. Αγαπητοί Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα. Δύο τελευταία πραγματάκια που θέλω να επισημάνω για το βιβλίο της Κλίφτ είναι τα εξής. Πρώτον, ότι παρότι αυτοβιογραφικό, το τραγούδι της Γοργόνας είναι ένα έργο υψηλής λογοτεχνικής αξίας, μια αξία που ελπίζω να δικαιώνει η μετάφρασή μου.
Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τις εκδόσεις του Μετέχνιου που με επέλεξαν για να μεταφράσω το βιβλίο. Είναι παρόν ο κύριος Νόδος Παπαγεωργίου και η κυρία Βάσο. Και την υπεύθυνη εκδόσεων Στέλλα Ζουρουλάκη και την επιμελήτρια της ελληνικής μετάφρασης, Βασιλική Σκίζα, που δεν είναι εδώ, αλλά ήθελα να της ευχαριστήσω. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία με τις εκδόσεις Μετέχνιου και ήταν μεγάλη μου χαρά, επειδή μέσα από αυτή τη συνεργασία γνώρισα αυτή την ευφιέστατη συγγραφέα με την εξαίσια γραφή. Επιπλέον, αν δεν έκανα λάθος, ότι έδωσε αποτελεί την πρώτη ελληνική μετάφραση οποιοδήποτε έργο της ΚΡΙΤ και για τον λόγο αυτό αξίζει συγχαρητήρια τις εκδόσεις Μετέχνιου για αυτή την καλή αρχή. Στρέφοντας το βιβλίο, να κλείσω με το εξής. Στο τραγούδι της Γκοργόνας, η Κλίφτ προσεγγίζει την Κάλυμνα και τους ανθρώπους της με βαθιά διάθεση κατανόησης και συνέστησης, με οξυδέρκεια και με χιούμορ, με συναισθηματική ένταση και με πλούσιες εικόνες και περιγραφές, με αριστοτεχνική γραφή και εν τέλει με αγάπη. Λίγο πριν φύγει για πάντα από το νησί, παρίσταται στη γιορτή του Δημοτικού Σχολείου για το τέλος της σχολικής χρονιάς, εκεί όπου στο μεταξύ έχουν φοιτήσει τους τελευταίους μήνες τα παιδιά της, ο Μάρτιν και η Σέιν. Σε εκείνο το σημείο προς το τέλος του βιβλίου, η Κλίφτ δίνει ίσως την πιο περιεκτική, την πιο όρημη περιγραφή της άποψης που έχει διαμορφώσει μέσα σε αυτούς τους μήνες για τους ανθρώπους του νησιού. Γράφει λοιπόν. Κοιτάζοντας ολόγυρα τις γυναίκες μεταπαλωμένες στα βοντά του στάνια και τους άντρες, τροπαλούς και ανήσυχους, με τα πουκάμισα κουμπωμένα στο λαιμό και τα γυαλιστερά σακάκια τους με τα σημάδια του καρπούνου σίδερου, συνειδητοποιώ για άλλη μια φορά τι ωραίος λαός είναι αυτός. Δεν είναι μόνο ζήτημα χαρακτηριστικών, αν και τα χαρακτηριστικά του είναι συνήθω έντονα και αργά και σχεδόν όλοι έχουν καθαρό δέρμα, ωραία μάτια και πλούσια κόμη. Ίσως είναι τόσο εντυπωσιακό λαό, επειδή η κανονική του έκφραση είναι μια έκφραση ήρεμη αξιοπρέπεια. Και συνειδητοποιώ επίση πω παρότι έχω δει αυτά τα πρόσωπα να εκφράζουν θλίψη, τιμό, άσπισμα, γέλιο, υπερηφάνεια, πάθο και μερικέ φορέ παρέτηση, αυτό που του προσδίδει μια χωριά σχεδόν αφύσικη στην εποχή μας, είναι η πλήρης απουσία πικρίας και μικροπρέπειας, όλα εκείνα τα σημάδια που μαρτυρούν τη δυσφορία των ασήμαντων εγωισμών. Πιστεύω ακράδαντα πως η Σάρνια Κλίντ αγάπησε την Κάρινο, την αγάπησε και τη στέκεξε ιδιοσυγκρασιακά. Τουλάχιστον εγώ αυτό εισέβραξα από το βιβλίο της. Ένα βιβλίο που απόλαυσα όσο λίγα στην μετάφρασή του. Και άλλο τόσο εύχομαι να απολαύσετε και εσείς την ανάγνωση. Thank you.